Εάν αν επιτρέπετε να γίνει κατανοητό ότι βασανίζεται ο τόπος μας εξαιτίας σας, κύριε. Αυτό θα το... Εξαιτίας σας. Αυτό. Θα φανεί από ποιους βασανίζεται. Έχετε συνέστηση του τι έχετε δημιουργήσει στον τόπο. Μα έχω συνέστηση της θέσης μου και γι' αυτό είπα ότι είμαι μπροστά σας με την ιδιότητα και του κατηγορουμένου και του μάρτυρα. Λοιπόν, επί της ουσίας. Και μάλιστα δέχομαι ότι πρέπει να είμαι ο μοναδικός μάρτυρας που με την κατάθεσή του εδώ πέρα θα αναγνωρίζει και τις ευθύνες του. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μάρτυρας μέχρι σήμερα το έκανε. Και ούτε απειλώ κανέναν, ούτε εκβιάζω κανέναν. Απλούστατα υπόθηκε ότι έχω παίξει κάποια παιχνίδια για να μην ανοίξουν οι λογαριασμοί μου και κάποια τέτοια πράγματα. Γι' αυτό απάντησα. Λοιπόν, συνεχίστε λοιπόν, επί της ουσίας. Νομίζω... Ορίστε κύριε, επί της ουσίας, τι έχετε μάλιστα. Επί 2,5 χρόνια περίπου λέγονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν υπήρχε κανένας αντίλογος μέχρι σήμερα και για πρώτη φορά θα ακουστεί ο αντίλογος τόσα έχουν υποθεί μέχρι σήμερα. Θα... Εμείς δεν θέλουμε αντίλογο, θέλουμε τα γεγονότα κύριε, περιστατικά. Τα περιστατικά. Καλά, τρόπος εκφράσεως, δεν μπορείτε να διακόπτετε το μάρτυρα όλη την ώρα. Παρακαλώ κύριε, τρόπος εκφράσεως είναι. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι επί 2,5 χρόνια γράφονται πράγματα, λέγονται πράγματα, χωρίς ο Κοσκοτάς να είναι παρόν εδώ ή κανένας άλλος που να υπερασπίζεται τον Κοσκοτά για να απαντήσει, να πάρει κάποιες θέσεις. Και είμαι εδώ πέρα σήμερα βάσει γεγονότων και βάσει αποδείξεων να σας εξηγήσω όλη αυτή την κατάσταση που έχει σχέση με την Τράπεζα Κρήτης. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο από την αρχή για να μπω στην ουσία του θέματος, διότι έχουν προκύψει διάφορα πράγματα τα οποία ίσως να είναι άσχετα αυτή τη στιγμή με τις κατηγορίες που υπάρχουν εναντίον των κατηγορουμένων, αλλά νομίζω ότι έχουν σχέση με την όλη υπόθεση. Καταρχήν να πω ότι ήρθα στην Ελλάδα το 1979, το Μάιο του 1979, και εγκαταστάθηκα μόνιμα μαζί με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τον Αύγουστο, 31 Αυγούστου του ιδίου έτους, προσελήφθηκα στην Τράπεζα Κρήτης. Πριν προσληφθείτε, αναζητήσατε αλλού εργασία? Τον καιρό που ήρθα στην Ελλάδα έγραψα κάποια βιογραφικά σημειώματα, τα οποία τα έστειλα, μάλιστα για να σας πω συγκεκριμένα, πήρα κάποιον χρυσό οδηγό ξένων επιχειρήσεων και έστειλα σε ξένες τράπεζες που είναι στην Ελλάδα, σε εταιρείες πετρελοειδών ξένες που έχουν εγκαταστάσει στην Ελλάδα, τέλος πάντων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις για να βρω κάποια εργασία. Πήγατε και στο Δικηγορικό Σύλλογο να αναζητήσετε εργασία? Στο Δικηγορικό Σύλλογο δεν πήγα εγώ. Απλούστατα η μητέρα μου, έχοντας κάποια συγγένεια με τον τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, του ζήτησε ότι ο γιος μου έχει έρθει από την Αμερική, έχει αυτές τις σπουδές, αν μπορεί κάπου να βοηθήσει εκείνος με τις γνωριμίες του να βρω κάποια δουλειά. Τον κύριο Γιαννόπουλο. Τι συγγένεια είχατε? Υπάρχει κάποια μακρινή συγγένεια μέσω της γιαγιάς μου, μέσω της μητέρας μου. Πήγατε στο νομικό βήμα να εργαστείτε? Αυτό που έγινε είναι ότι ο κύριος Γιαννόπουλος, όταν η μητέρα μου του έδωσε ένα βιογραφικό σημείωμα, κατάλαβε τόσο καλά το τι έγραφε το βιογραφικό σημείωμα μέσα, που με έστειλε για να πάω να είμαι κλητήρας περίπου, να μεταφέρω δηλαδή την εφημερίδα που βγαίνει για τους δικηγόρους στα δικηγορικά γραφεία, και φυσικά όταν πήγα εκεί και μου είπαν ποια ήταν η δουλειά, φυσικά σηκώθηκα και έφυγα. Έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή η μητέρα μου ήρθε σε επαφή μαζί του και εκείνος... Αλλού αναζητήσετε εργασία? Σας λέω, είχα στείλει σημειώματα σε διάφορες ξένες εταιρείες που έχουν εγκαταστάσει στην Ελλάδα. Δεν πιάσατε δουλειά πουθενά αλλού, παρά μόνο στην Τράπεζα Κρήτης? Κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Καλαμωτουσάκης, ο οποίος ήταν καθηγητής μου από την Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του New York University, και είχε λάβει κάποιο βιογραφικό μου σημείωμα, χωρίς να ξέρω ότι ήταν διευθύνων σύμβουλο της Τράπεζας Κρήτης, και μου τηλεφώνησε και μου είπε ποιος ήταν από το τηλέφωνο, τον ήξερα και μετά προχωρήσαμε και έπιασα δουλειά στην Τράπεζα Κρήτης. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι λέγεται ότι έπιασα δουλειά στην Τράπεζα Κρήτης σαν κατώτερος υπάλληλος. Ο τίτλος που είχα στην Τράπεζα Κρήτης στα αγγλικά ήταν Administrative Assistant και στα ελληνικά φαντάζομαι ότι μεταφράζεται κάπως σαν σύμβουλος διοικήσεως.
Η δουλειά μου ήταν από αρχής εξ αρχής δίπλα στον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας και επίσης σε επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κρήτης. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω εκεί πέρα, η Τράπεζα Κρήτης ακόμα δεν είχε οργανισμό για να ενταχθούμε οι υπάλληλοι της με κάποιους βαθμούς. Αργότερα, όταν έγινε ο οργανισμός της τράπεζας, εντάχθηκα και εγώ μέσα στο οργανόγραμμα της Τράπεζας Κρήτης με κάποιο βαθμό. Όταν έπιασα δουλειά, μία από τις δουλειές μου ήταν να παρακολουθώ και το χρηματιστήριο Αθηνών σε ημερήσια βάση. Και έτσι προχώρησα μάλιστα και αγόρασα κάποιες μετοχές της τράπεζας, όπως είχαν όλα τα στελέχη της τότε, είχαν μετοχές της Τράπεζας Κρήτης που ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Αγόρασα και εγώ λοιπόν μετοχές και έφτασα κάποια στιγμή να έχω περίπου το 2% των μετοχών της Τράπεζας Κρήτης. Όταν αποκτήσατε τις μετοχές αυτές, τι βαθμό είχατε? Αυτό που σας είπα, administrative assistant, δηλαδή σύμβουλος στη διοίκηση. Είσαστε σύμβουλος διοίκησης. Μάλιστα. Και δούλευα, μαζί με τον Γενικό. Δεν είσαστε υποδιευθυντής στη διεύθυνση του λογιστικού? Αυτά έγιναν αργότερα, κάποια στιγμή αργότερα, όταν έγινε οργανισμός, φτιάχτηκε οργανισμός της τράπεζας σύμφωνα με τα δεδομένα στην Εθνική Τράπεζα. Τότε μου δόθηκαν και εμένα διάφοροι βαθμοί ανάλογα με την δουλειά που έκανα. Στην Τράπεζα Κρήτης λοιπόν ασχολήθηκα σε δουλειές πάντοτε κάτω από την επίβλεψη του Γενικού Διευθυντού και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Στην πρόσληψή μου μάλιστα ήταν παρόν και ο κύριος Καράς, ο κύριος Κώστας Καράς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι για κάποιον κατώτερο υπάλληλο θα έκανε την πρόσληψη ο κύριος Κώστας Καράς. Στην τράπεζα εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και φτάνοντας στις αρχές του 1984 υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ήταν εναντίον του κυρίου Καρά, λέγοντας ότι έχει και άλλες επιχειρήσεις και ότι η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ έπρεπε να προχωρήσει στην κρατικοποίηση της τράπεζας και να πάρει την τράπεζα από τον Καρά, διότι δανειοδοτούσε τα ναυπηγεία της Χαλκίδος, το Πόρτο Καράς στη Χαλκιδική και άλλα τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή μάλιστα αυτές οι διαδόσεις και αυτοί οι ψήθυροι εντάθηκαν με αποτέλεσμα να έρθουν στην τράπεζα 3-4 ελέγχοι την ίδια στιγμή στο κατάστημα, αν δεν κάνω λάθος, Βουκουρεστίου, Κοραή και στη Θεσσαλονίκη, σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Καράς, ενώ μέχρι τότε είχε δεχθεί διάφορες προτάσεις από άλλους επιχειρηματίες να πουλήσει την τράπεζα, προτάσεις μάλιστα της τάξης των 17 εκατομμυρίων δολαρίων, των 19 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχα μάθει από τον κύριο Καλαμωτουσάκη, είχε αρνηθεί να πουλήσει την τράπεζα, διότι θεωρούσε ένα από τα πιο αξιόλογα περιουσιακά του στοιχεία και ίσως και το μόνο κερδοφόρο εκείνη τη στιγμή εκτός της ναυτιλίας. Με αυτούς όμως τους ψιθύρους και με αυτές τις διαδόσεις ότι η τράπεζα προχωρούσε προς κρατικοποίηση και με τους ελέγχους που άρχισαν να γίνονται σε αυτά τα καταστήματα, που άρχισαν πλέον να γίνονται αυτοί οι ψήθυροι να διαδίδονται πολύ πιο έντονα και να υπάρχουν και δημοσιεύματα στον τύπο, έγινε μια συμφωνία η οποία καταρχήν έγινε στο Λονδίνο μέσω εκπροσώπου δικού μου και με ανθρώπους του κυρίου Καρά και έτσι στις 17 Δεκεμβρίου του 1984 έφτασα να πάρω την Τράπεζα Κρήτης σε μια τιμή πάρα πολύ χαμηλή και σε καμία περίπτωση δεν πλησίαζε εκείνες τις προσφορές που τα προηγούμενα χρόνια, το 80, το 81, το 82, είχε ο κύριος Καράς των 17 και 19 εκατομμυρίων δολαρίων.